Επίσης, με επίσης το αισθητικό, το αισθητικά αποδεκτό ή μη αποδεκτό από τον καθένα είναι προσωπικό του θέμα. Δηλαδή η αισθητική και τα όρια της αισθητικής και κόκκινες γραμμές, ο καθένας τις έχει γίνει αυτό. Αισθητική και όρια έχει ο καθένας. Έτσι είναι, συγγνώμη. Αισθητική και όρια έχει ο καθένας. Άκου, άκου, άκου. Είναι άλλο πράγμα, Βαγγέλη μου, συγγνώμη. Σε ακούσαμε τόση ώρα. Σας ακούω 10 λεπτά, δεν μιλάω. Να μην μιλήσω. Δεν μίλησα 10 λεπτά. Ωραία. Όλοι μαζί μιλήσετε 10 λεπτά συνολικά. Εγώ δεν μίλησα καθόλου. Λέω λοιπόν, είναι δικαίωμά της να πετάξει την μπλούζα. Προφανώς δεν έχει να κάνει με το έχει παραπάνω κιλά ή λιγότερα κιλά. Όμως, το αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, είναι δικό μου θέμα. Δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να το αποδεχτώ και αισθητικά να μ' αρέσει. Και εμένα αισθητικά δεν μ' αρέσει. Όμως, σε καμία περίπτωση έχω πρόβλημα με τα παραπάνω κιλά, γιατί και εγώ έχω, ή με το ότι πέταξε την μπλούζα και με πειράζει το γυμνό. Δεν με πειράζει. Αισθητικά, ναι. Το να βγάζει κάποιος την μπλούζα δεν μ' αρέσει εμένα πάνω στη σκηνή, όποιος κι αν είναι. Άρα λοιπόν είναι δικό μου αισθητικό μέτρο. Δεν έχει να κάνει όμως ότι με ενοχλεί επειδή έχει παραπάνω κιλά ή επειδή πώς το λένε, με ενοχλεί το γυμνό. Και λες, δεν αυτό μου αρέσει αυτό που αυτό βλέπω. Και άλλο είναι ανθρωποφαγία. Αυτό είπε η Άρια. Μα αυτό είπε η Άρια τώρα, γιατί υπερωθήσαμε την Άρια. Αυτό είπε η Άρια και πες τον άλλη. Γιατί δυναμητίζετε το κλίμα και δημιουργείτε εντυπώσεις. Ρε παιδιά, δεν ακούσαμε και το Ζαφύρι Μελά. Ο Ζαφύρις Μελάς τα είπε διαφορετικά. Τρεις απόψεις ακούσαμε. Τέσσερις. Σου αρέσει εσένα αυτή η εικόνα. Η εικόνα δεν με ενοχλεί, ρε Άρια, δικαίωμά μου. Δεν κατάλαβε ότι σε ενοχλεί πρέπει και εγώ τώρα να πέσω τον άσκελο. Αυτή το τσιτσίδωμα, η γύμνια στη σκηνή επιστημονική. Στους όρους. Ποιο τσιτσίδωμα. Δεν υπάρχει κανένα τσιτσίδωμα. Δεν υπάρχει τσιτσίδωμα κανένα είναι τσιτσίδωμα. Τσιτσίδωμα. Ήδη αυτό η έκφραση πράγμα. Είναι υποτιμητική. Καλά, όταν βγάζεις την μπλούσα σου δεν το λέει με την έννοια ότι τσιτσιδώνεσαι. Όχι, ένας καλλιτέχνης και επαναλαμβάνω στα ροκ συγκροτήματα, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια ροκ καλλιτέχνης. Το έχουμε πει, το είδαμε και στην Πεσκίδα τον Γκόσιπ. Σε μια φάση διονυσιασμού. Με ενοχλεί εξίσου. Οποιοδήποτε κι αν το έκανε, θεωρώ ότι προσβάλλει το κοινό και την αισθητική. Το κοινό της δεν προσβλήθηκε. Αυτή η πράξη. Το κοινό της δεν προσβλήθηκε. Πάντως δεν αναφέρομαι στην εικόνα του ανθρώπου. Σήμερα κάτσε να γράψω ένα σχόλιο κάτω από ένα. Δεν αναφέρομαι στην εικόνα του ανθρώπου. Αναφέρομαι στην πράξη αυτή καθ' αυτή. Ωραία. Στην αφαίρεση των. Ωραία. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.